Θέλω να ξεκινήσουμε από τι νέες αποκαλύψει που διαβάζουμε σήμερα στην εφημερίδα Ντοκουμέντο ότι με το Predator λέει: Παρακολουθεί το η οικογένεια Μπακογιάννη. Τώρα ο Κώστα και η Αλεξία Μπακογιάννη και ότι έχει εντοπιστεί και στα τρία κινητά τηλέφωνα το κακόβουλο λογισμικό. Ο μόνο που ξέρει τα ονόματα είναι ο κύριο Τσίπρα. Η συγκεκριμένη υπόθεση την έχει αναλάβει η ελληνική δικαιοσύνη, η οποία και τη διερευνά και αναμένουμε τα πορίσματά τη. Εμεί δεν παρεβαίνουμε. Σε και γιατί τα ξέρει ο κύριο Τσίπρα τα ονόματα. Κοιτάξτε, προκύπτουν και προκύψαν σοβαρά ερωτηματικά και μετά τη συζήτηση στην Βουλή. Διότι φαίνεται ο κύριο Τσίπρα να έχει πληροφορίε που ο πρωθυπουργό δεν έχει. Για μια υπόθεση που σα είπα ότι από την αρχή εμεί εμπιστευόμαστε την ελληνική δικαιοσύνη, θέλουμε την πλήρη διαλέφκανσή τη και βέβαια περιμένουμε τα αποτελέσματα. Είμαστε. Για του έξι αναφέρεστε. Mm. Τα ονόματα, νομίζω ότι ο Δόξα και τι εξηγήσει του αρχηγού τη χρηματική αντιπολίτευση σε αυτό. Είναι από τα δημοσιεύματα και όλα όσα είχαν προκύψει. Επιμένουμε. Εμεί δεν γνωρίζουμε συγκεκριμένα ονόματα. Τη συγκεκριμένη υπόθεση την έχει αναλάβει η ελληνική δικαιοσύνη και βεβαίω περιμένουμε α, τα πορίσματά τη, τα αποτελέσματά τη. <σχυ> Μιλάτε για τι νόμιμε επισυνδέσει, το βέβαια λέγει απρεντέιτορ. Αλλά αλλά δεν ε, ναι, δίνετε... αυτό που, που ναι, λέγαμε ναι. κι εμεί, ότι τα δύο συστήματα, τα παράλληλα, από την αποτελεσματικά. Αλλά μήνει, από δίνει μια ενιαία απάντηση ο κ. Πακετάκη. Υπουργέ, και βέβαια έχουμε κι άλλα πολιτικά θέματα, αλλά πάμε, πάμε, πάμε λίγο στα δικά σα υπό την έννοια. Πλησιάζουν και οι εκλογέ οι δικέ μα, είναι και οι Τούρκοι. Υπάρχει κάποια α, α, ανησυχία, μα προκαλούν ε, οι Τούρκοι, φοβάστε κάποιο θερμό επεισόδιο. Βλέπουμε πάνω στον Εύρο είναι στερέα, επεκτείνεται ο φράχτη. Εσεί τι κάνετε τώρα στη θάλασσα, ανησυχείτε για κάποιο επεισόδιο. Προσέξτε. οι προκλήσει είναι μια πάγια και διαχρονική τακτική τη Τουρκία. Και βέβαια η έντασή τη εξαρτάται από τι επιδιώξει ε, τη γείτονο χώρα. Όντω, ο κύριο Ερντογάν ε, λίγο, λίγου μήνε πριν από τι εκλογέ βρίσκεται σε δυσχερή θέση. Εμεί από την άλλη, αντιδρούμε ψυχραιμία, με αποφασιστικότητα, δεν παίζουμε. Το παιχνίδι τη Τουρκία. Γνωρίζει άλλωστε πολύ καλά ο Τούρκος Πρόεδρο ότι έχει ενισχυθεί και, α, και έχει θωρακιστεί και η άμυνα τη πατρίδα μα και η α, διπλωματία μα. Σημαντικό μα όπλο και κύριο όπλο μα είναι το και αποτελεί το διεθνέ δίκαιο. Επομένω, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι δεν θα τολμήσει mm -hmm. ο Τούρκο Πρόεδρο να προκαλέσει κάποιο θερμό επεισόδιο, γνωρίζοντα πολύ καλά ότι η απάντηση που θα λάβει από τι ελληνικέ ανώπλε δυνάμει αλλά και από το ελληνικό λιμενικό θα είναι συντριπτική. Έχουμε απλώς... και τη θλιβερή επέτειο των λιμίων σε λίγε ημέρε. Ξέρουμε ότι και το λιμενικό έχει του μυστικού λιμενικού που παρακολουθούν εξελίξει. Έχετε κάποια πληροφορία ότι κάτι μπορεί να ετοιμάζει. Εμεί είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα. Και το έχουμε αποδείξει αυτό. 365 μέρε το χρόνο, 24 ώρε το 24ωρο. Το λιμενικό σώμα τα τελευταία χρόνια έχει ναι. ενισχυθεί σημαντικά και θέλω να τονίσω ότι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη το μεγαλύτερο επιχειρησιακό πρόγραμμα ενίσχυση των δυνατοτήτων του λιμενικού σώματο στην ιστορία του. Με προπολογισμό πάνω από 600 εκατομμύρια ευρώ. Πάνω σε αυτό που λέτε τώρα. Ε, για... Κάποιοι λένε ότι αν πιεστεί ο Ροντογκάν, αν δεν κάνει κάποιο θερμό επεισόδιο ή οτιδήποτε άλλο, μπορεί να εργαλοποιήσει περιττέρω το μεταναστευτικό. Ειδικά το προηγούμενο διάστημα, βλέπετε πω οθεί Μετανάστε προ τα εδώ, του βάζουν 100-100 πάνω σε πλοιάρια που δεν, δεν χωρούν ούτε 20 και μετά του αφήνουν ουσιαστικά στη μοίρα του. Και αντιλαμβάνεστε τι μπορεί να γίνει. Και πολλέ φορέ, μάλιστα, κατηγορούν εμά για αυτέ τι καταστάσει. Μου δίνετε την ευκαιρία, κύριε Γιαδήμα, να επισημάνω το εξή: ότι α, από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχουμε υιοθέτηση των α, καταγγελιών εναντίον τη χώρα μα. Βλέπετε, για παράδειγμα, την περίπτωση του δίθεν θανάτου τη μικρή Μαρία, που αντί να βγουν ξεκάθαρα και να παραδεχτούν ότι κάναμε λάθο, ζητάμε συγγνώμη. Ε, τι κάνουν, επιτίθενται εναντίον τη χώρα μα. Πολύ συχνά έχουμε δει στελέχη, ευρωβουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ να επιτίθενται και να συκοφαντούν στελέχη του λιμενικού σώματο που ενεργούν με βάση τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, και με απόλυτη προτεραιότητα την προστασία τη ανθρώπινη ζωή. Εμεί σώζουμε ζωέ στο Αιγαίο όταν τα παράνομα κυκλώματα των διακινητών του θέτουν κυριολεκτικά σε κίνδυνο, με την ανοχή mm -hmm. τη τουρκική ακτοφυλακής. Επομένω, εγώ α, περιμένω α, να επαναδιατυπώσουν τη θέση του τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και οφείλω να τονίσω ότι τα στελέχη του λιμενικού αξίζουν κάθε έπαινο. Ωραία. Για την υπερπροσπάθειά τους, την καθημερινή τους υπερπροσπάθεια mm -hmm. ε, και όχι βέβαια ε, ψέματα, συκοφαντίες που ενισχύουν την επιχειρηματολογία της τουρκικής προπαγάνδας. Τώρα διαβάζουμε στο πρώτο θέμα που το έχει και χτύπημα στο πρωτοσέλιδο. σέλιδο. Ξέχασα να πω, πέθανε ένα κοριτσάκι και λέγεται Μαρία. Είναι η 27, 28χρονη yeah. Βαϊντά η οποία χαρακτηριστικά στο ντοκουμέντα την κατάσταση που παρουσιάζει η Εφημερίδα τη ρωτά. Ε, ο αστυνομικό συνέβη κάποιο άλλο περιστατικό πάνω στην εσίδα που θα θέλατε να μου αναφέρετε. Ναι, ξέχασα. Είναι ένα κοριτσάκι που πέθανε και λέγεται Μαρία. Και μάλιστα το δημοσίευμα αναφέρει και για εμπλοκή στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ μέσα. Εντάξει, θα απεκαλύφθη. η πολιτική σκευωρία. Είναι ένα ζήτημα που προφανώ η υιοθέτηση τέτοιων καταγγελιών από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ α, εκθέτει. Έχετε δει κάποια πληροφορία. Γιατί την προηγούμενη φορά είχαμε εδώ τον αρμόδιο υπουργό και μα έλεγε ότι υπάρχουν πληροφορίε ότι έχουμε και δύο Έλληνε μάλιστα που εμπλέκονται. Κάτι διερευνάται η συγκεκριμένη υπόθεση. Εγώ σε κάθε περίπτωση ε, θέλω να τονίσω ότι πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί σε τέτοιου είδου πληροφορίε οι οποίε εκθέτουν τη χώρα μα και ουσιαστικά δίνουν επιχειρήματα στη γείτονο χώρα. Ναι. Πάντω, ε, Υπουργέ, εγώ θα, θα, επιμείνω λίγο στο θέμα. Ε, και βέβαια και αυτό εδώ που είπε η Ευλαμπία τώρα, και με τη μικρή Μαρία, το μεταναστευτικό ευρύτερα και το πώ μπορεί ίσω ο Ερντογάν, αν πιεστεί, μήπω κάνει κάποια κίνηση. Και ε, πολλέ φορέ, και αν δεν κάνω λάθο, και εσεί τον έχετε χαρακτηρίσει ω πειράτη. Έτσι δεν είναι. Η αλήθεια, η αλήθεια είναι ότι ε, η Τουρκία ε, δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο, εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό. Από την άλλη όμως, α, τα στελέχη μας α, έχουν αποδείξει διαχρονικά όλα αυτά τα χρόνια α, ότι έχουν τεράστιο α, επαγγελματισμό, αντιδρούν με αποφασιστικότητα. Την ίδια ώρα όμως αντιδρούν με σύνεση α, και ψυχραιμία. Έχετε, έχετε νούμερα σε αποτροπές. Για παράδειγμα λέει η αστυνομία κ. Στοδωρικάκος μόνο πέρσι 260.000 από τον Εύρο. Έχετε νούμερα εσείς σε σχέση με τη θάλασσα. Υπάρχουν, υπάρχουν αρκετέ χιλιάδε αποτροπέ. Ε, αυτό που θέλω εγώ να τονίσω όμω είναι ότι μόνο τα τελευταία τρία χρόνια τα στελέχη του λιμενικού σώματο έχουν διασώσει πάνω από 40.000 συνανθρώπου μα. Και αυτό ξέρετε αποτελεί απάντηση σε όλου εκείνου οι οποίε μέμφωνανται και κατηγορούν τα στελέχη μα ότι δήθεν. 40.000. 40 μόνο τα τελευταία τρία χρόνια το λιμενικό σώμα έχει διασώσει πάνω από 40.000 συνανθρώπους μας και αυτό είναι μία απάντηση σε όλους εκείνους οι οποίοι μέμφονται και κατηγορούν τα στελέχη του λιμενικού σώματος που καθημερινά δίνουν τεράστιο αγώνα για την προάσπιση όχι μονάχα των ελληνικών αλλά και των ευρωπαϊκών σύνορων. Να πάμε τώρα και στο θέμα των εκλογών, διότι στην τελευταία και πρόσφατη δημοσκόπηση της MRB για το Open είδαμε πολλά συγκεκριμένα στοιχεία και υπάρχει ένα κομμάτι με τους αναποφάσεις του κύριε Υπουργέ, το οποίο δείχνει ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ ρευστή. Στα ίδια ποιοτικά στοιχεία της έρευνας είναι πάρα πολλά θέματα ψηλά. Η οικονομία το βασικότερο πρόβλημα και αυτό που φαίνεται ότι θα καθορίσει και την ψήφο της κάλπες, αλλά και οι υποκλοπές πάρα πολύ ψηλά. Προσέξτε, όλες οι δημοσκοπήσεις τι αποτυπώνουν ένα σαφές και καθαρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ή αν θέλετε αποτυπώθηκε στην τελευταία συζήτηση στην Βουλή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει πρόταση για την επόμενη μέρα της Ελλάδος. Επιμένει ακριβώς την ίδια αποτυχημένη και επικίνδυνη πολιτική η οποία έχει καταδικαστεί και κατα κατα καταδικαστεί ξανά στις επερχόμενες εκλογές. Και βεβαίως είχαμε την ευκαιρία να συγκρίνουμε ε, τις δύο κυβερνητικές περίοδους. Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ... Και κυβέρνηση, ναι, νέα, αλλά υπήρχε νέα και ένα, δημοκρατία. Υπήρχε και ένα βασικό ερώτημα όμω: Ποιο έδωσε αυτό το πράσινο φω για αυτέ τι επισυνδέσει νόμε. Σα είπα. Η αφορμή τη κουβέντα. Σα είπα, ναι. σα εξήγησα ε, περί αυτού του θέματο. Επομένω, εγώ πιστεύω ότι ε, οι πολίτε και με του πολίτε ε, τη ιδιαίτερη μου περιφέρεια, το Λασίθια, αλλά και γενικότερα, συνειδητοποιούν ότι αποτελεί αναγκαιότητα η αυτοδύναμη πορεία ε, τη νέα δημοκρατία. Και πιστεύω ότι στι ερχόμενε βουλευτικέ εκλογέ, επειδή ακριβώ η χώρα χρειάζεται σταθερότητα, χρειάζεται να συνεχιστεί η στήριξη τη κοινωνία, η σταθερή αναπτυξιακή πορεία τη χώρα. Αλλά κυρίω να διασφαλίσουμε όλα όσα πετύχαμε τα προηγούμενα χρόνια, θα εμπιστευτούν ξανά τη Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό. Σα γυρίζω λίγο πίσω. Επειδή ξέρετε, το προηγούμενο διάστημα είχαμε δει πολλά, αρκετά βίντεο, όχι πολλά, αρκετά βίντεο, ψαράδε, Τούρκοι να είναι με το τουρκικό λιμενικό μαζί. Να μπαίνουν στα δικά μα ε, τα ύδατα. Είναι η αφορμή μάχη τη τσιπούρα να μπαίνουν στα δικά μα χωρικά ύδατα Τούρκοι, και μάλιστα ε, να συνοδεύονται από Τούρκου ελληνικού και να απειλούν. Υπάρχουν περιστατικά όπου ε, οι Τούρκοι προσπαθούν να προκαλέσουν ε, επεισόδιο στο Αιγαίο. Αυτό είναι μια πραγματικότητα γιατί το έχουμε αντιμετωπίσει mm -hmm. ε, και το αντιμετωπίζουμε. Όμω, ε, όμως σε όλα αυτά τα περιστατικά, όπω ε, όπως σας εξήγησα προηγουμένως, εμεί εμείς ε, προφανώς και τα αντιμετωπίζουμε με αποφασιστικότητα. Μάλιστα. Δεν δίνουμε κανένα απολύτως περιθώριο. Την ίδια ώρα όμως χρειάζεται σύνεση και ψυχραιμία. Εμείς το παιχνίδι της Τουρκίας δεν πρόκειται να το παίξουμε. Και μέχρι τώρα ευτυχώ δεν το κάνουμε. Θέλω να μας κάνετε ένα σχόλιο για εικόνες που είδαμε ένα σε μέσα στο Camp της ΚΟ. Έχουμε εδώ το χαρακτηριστικό βίντεο. δεν μπορούμε να το ακούσουμε. γυρίζουν μετά την επίθεση στη συναγωγή στην Ιερουσαλήμ. Σκεπή βράδυ. ένα σχόλιο γι' αυτό, το οποίο βλέπουμε, μας προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση. Αρνητική. Κοίταξε, νομίζω ένα παράδειγμα γεγονό. νομίζω ότι δεν χρειάζεται κανένα νους, άλλο δύο ένα σχόλιο τότε για την συγκέντρωση που είχαμε από μέλη τη Χρυσή Αυγή και έχει προκαλέσει και αυτοπολιτική αντιπαράθεση με την αστυνομία να βγάζει ανακοινώσει γιατί επετράπη αυτή η συγκέντρωση και δεν απαγορεύτηκε αφού μιλάμε για μια εγκληματική οργάνωση με βάση τον νόμο. Κοιτάξτε, σε όλα αυτά τα περιστατικά η ελληνική αστυνομία αντιδρά με ψυχραιμία, με αποφασιστικότητα. Νομίζω ότι δεν κομιζούν κάτι ε, ξεχωριστό. Ε, σε κάθε όμως περίπτωση ε, ε, η, η αστυνομία είναι υπεύθυνη για τη ασφάλιση της τάξης της ευνομίας και νομίζω αυτό α, αυτή τη συνέπεια την έχει αποδείξει η ελληνική αστυνομία όλα τα τελευταία χρόνια. <Λε> Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας Đα, ευχαριστώ.